πέναλτι λοιπόν με τον Τζόρτζιβιτς απέναντι από τον Αχματζίδη. 1-0 προηγεί το Ολυμπιακός. Να δούμε πάλι το πέναλτι Τζόρτζιβιτς με το οποίο άνοιξε το σκορ. Κάτι τη σέντρα αφού το Σοζάχοβιτς στην κεφαλιά. 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 64ο λεπτό. Εκπληκτικό τέρμα. Εσκόρε με τον Ράτσο Ζάχοβιτς για δεύτερη φορά απέναντι από τον Αχματζίδη. Εκτελεί 3-0. Ο Γκότκιτς για τον Αλεξανδρή. Το σούτ 1-0 για τον Ολυμπιακό. Το 12. Οι ερυθρόλευκοι ανοίγουν το σκορ από αυτή την οργανωμένη επιθετική προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Καρακαΐδη. Ο Γκότκιτς άνοιξε τον κενό χώρο και ο Αλεξανδρής έκανε το 1-0 από την έξοχη συνεργασία του Γκότκιτς Καραγιάννη και τον 2-0 για τον Ολυμπιακό. Το 2-0 με το απέναντι του Γκότκιτς που το ξαναβλέπουμε από μία ακόμη κάμερα του Σούπερ Σπορ. Πήγε σε μια πολύ καλή ατομική προσπάθεια καθώς πέρασε και το Ζαγοράκι, βγάζει σέντρα, κεφαλιά, δοκάρι, γκολ. 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Γρηγόρη Γεωργάτο. Στο 5 ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στην πρώτη επίθεση του μας από τη σέντρα του Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς και την κεφαλιά του Γρηγόρη Γεωργάτου. Και πρώτα στο δοκάρι και γεμίζει ο Τζιοβάνι την κεφαλιά. 2-0 ο Ολυμπιακός στο 22. Από το γκολ του Τζιοβάνι. Η Άννα Τσάκ έβγαινε για το offside. Ο Ελίας. Αλλά δεν ήταν τελευταίο. Μια σέντρα για τον Τζιοβάνι στην πλάτη της άμυνας Τσάκ. Προσποίηση από τον Βραζιλιάνο. Ο κατηφερεί γκολ. Σε κάποιον αμυντικό της Τσάκ βρήκε η μπάλα καθώς ο Τζιοβάνι πήγε να τα βγάλει έξω. Βγαίνει ο Ατματζίδης, το πλασέ, γκολ. Το 52, ο Φορίκουε κάνει 4 τα γκολ των Ερυθρολεύκων. Και την αντίδραση του Τάκη Λεμονή. Και η αξιόλογη επίσκεψη του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο ημίχρονο, κάθε την πάσα του Γεωργάτου και το γύρισμα του Φορίκουε. Κοστούλας για τον Ζέντεμπεργκ. Γιαννακόπουλος, ο Ροντρίγκο για τον Άλβες, απέναντι από τον Ατματζίδη. Γκολ. 5-1 για τον Ολυμπιακό από τον Γκάμπριελ Άλβες. Το 79. Από άλλη μια οπτική γωνία, το 5ο γκολ του Γεωργάτος. Έφερε. Σέντρα του για τον Γιαννακόπουλο, καλό το κοντρόλ, 6-1. Γκολ από το Στέλιο Γιαννακόπουλο, 6 λεπτά πριν από το τέλος, στο 84. Ναι, ξανά εδώ η σέντρα του Γεωργάτου. Και το σούτ του Γιαννακόπουλου που πρόλαβε τον Κοπιτσί. 6-1 για τον Ολυμπιακό. Επιμένει ο Παντών Σέντρα, ο Αλεξανδρής ισοπαρίζει σε 1-1 στο 43. Έξαλλη πανηγυρισμίστηκε στις κερκίδες από τον κόσμο του Ολυμπιακού που κατέκλυσε το Ολυμπιακό στάδιο. Πάω του Τζόρτζεβιτς, ο ίδιος κατέκλυσε και λίγο εδώ. Παταδόγλα από κοντά, δεν δυσκολεύεται να στείλει την μπάλα στα λίγκια για δεύτερη φορά. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα για πρώτο στο μάτς, στο 52 με τον Χρήστο Παντατζόγλου. Είναι με τον Τσότη, ο Αλεξανδρής, που λιώνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και βάζει μπροστά με διαφορά 2 γκολ στον Ολυμπιακό. Πάσα του Τζιοβάνι, τον Τζόρτζεβιτς, τέταρτο γκολ για τον Ολυμπιακό. Η διαφορά των δύο ομάδων και πάλι. Ξέρουμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια τη μεγαλύτερη σημασία την έχει η καρδιά του Τζιοβάνι. Κατεβάζει απέναντι στο Περούζεμ, θέλει να μπει και μπαίνει στην περιοχή. Ισοφάριση κατά τον Ολυμπιακό. Ένα παλικαρίσιμο γκολ από τον Τζιοβάνι Σίλβα. Τζιοβάνι που πήρε αυτή την μπάλα από τον Φάουλ και τον Περούζεμ στην πλάτη τον απέφυγε. Γύρισε πρόσωπο στον Ατματζίδη, έκανε το σουτ και παίρνει το παιχνίδι στα ίσια για τον Ολυμπιακό στο Περούζεμ. Άλβες γκολ. 2-1 από τον Ινιάδη για τον Ολυμπιακό σε μια φάση που δεν μύρισε τίποτα. Μια κόντρα έγινε εκεί και ο Ινιάδης έβαλε το πόδι του για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα της ΑΕΚ. Βγαίνει ο Ατματζίδης, τον αποφεύγει ο Ουρουανός, γυρίζει το σουτ. 3-1, ένα φανταστικό γκολ από τον Γκάμπριελ Άλβες στο 18 του δεύτερου ημιχρόνου, στο 63.
για ένα δύσκολο γκολ, γιατί ο Άλβες τσίπησε την μπάλα μέχρι και τον Ματζίδη. Η αιστεία μπορεί να ήταν καινή, αλλά ο Άλβες ήταν σε πολύ δύσκολο σημείο για να γυρίσει σε αυτή την καινή αιστεία. Κατάφερε όμως, έκανε το σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να προηγηθεί ο Ολυμπιακός 3-1. Ο Τζόρτεβις που φεύγει κανονικά από τους παίκτες της ΑΕΚ και βγαίνει απέναντι στον Ματζίδη. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, προσποιείται ο Τζόρτεβις, αποφεύγει τον Ματζίδη 4-1. 13 λεπτά πριν από το τέλος, το 70. Το Βάσεβιτς που πάει να μπει στην περιοχή μόνος του. Το Βάσεβιτς πλασάρει, 1-0 για τον Ολυμπιακό. Από τον Ντάρκο το Βάσεβιτς, στο 17ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Έγινε η πρώτη του επαφή με την μπάλα ήταν. Μόλις μπήκε, δεν νομίζω να έχει προλάβει να την αγγίξει νωρίτερα. Και ο Κοβάσεβιτς πλασάρει ιδανικά. Θα ξαναδούμε και βλέπετε Ραϊσκάκη. Μετά την επιτυχία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς που βάζει τον τρίτο γκολ, η πάσα από τον Τζόρτζεβιτς, δεν υπάρχει offside, καθαρή φάση, μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει ιδανικά πάνω στην κίνηση και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σάκη. Βλέπετε εδώ το μεγάλο σκόρερ, βλέποντας να βγαίνει ο αντίπαλος του Γιώργου του και ο Γιώργος, συγγνώμη. 2-0 από τον Γιώργο, 2-0 από τον Γιώργο σε ένα καταπληκτικό συνδυασμό και μια φοβερή σέντρα του Τομή από αριστερά. Ο Γιώργο μόνος του απέναντι στο Σαχά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που και ο Γιώργο. Για τον Ολυμπιακό από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο στο 14. Είναι μόνος του, βλέπεις κάνει κακό κοντρόλ, κάνει χρόνο, βγάζει όμως τη σέντρα και γκολ πάλι από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, 2-0. Απίθανο. Δύο γκολ από τον Αβραάμ και το 2-0 για την ομάδα του Μίτσελ. Το 62 ο Τσιμπούρ περιμένει αυτούν η πάσα, πάει για τον γκολ και το πετυχαίνει ο Ολυμπιακός το 3-0. Ασίστ Τσιμπούρ, γκολ αυτούν. Κάποιες προσήματα στην περιοχή, ο Ιμπαγάσα θα εκτελέσει κεφαλιά από τον Μοδέστο Τζεμπούρ, ευκαιρία γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό, νωρίς με τον Αλγερινό να μην πανηγυρίζει. Ό,τι καλύτερο για όλους μας και για το παιχνίδι, τόσο νωρίς ένα γκολ από πήγε από τον Αλγερινό στο Πανιόνιο να τιμωρεί την πρώην ομάδα του. Τελευταία στιγμή δεν μπορεί κανείς να τον ανακόψει, ούτε ο Λαγκός τον οποίος τον άφησε. Τώρα με τον Ιμπαγάσα υπάρχει το πλασέ και γκολ, 2-0. Νωρίς με τον Όλαφ Μέλβερ, ο Ολυμπιακός δείχνει να καθαρίζει το μάτι. Δεν μπορεί να πει ότι είναι η σπάτα του Μαραφέη. Σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά έχει την πάει της μάτης και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Προλαβαίνει τον Ματέος και με ωραία προβολή. Σάκα, με τον Τζεμπούρ βγάζει τέτα τέτον Φουστέρ. Προλαβαίνει τον Σάκα, περνάει 3-0 για τα δίχτυα τόσα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο Φουστέρ πρόλαβε πάλι τους κεντρικούς αμυντικούς. Με τον Αμανολά μπροστά του, ξεφεύγει ο Τζεμπούρ. Πλασάρι, τι γκολ ήταν αυτό από τον Αλγερινό. Δεύτερο προσωπικό και τέταρτο σε έναν Ολυμπιακό. Σεβάστιαν Σάχα, περίληπτο. Κρατάει για το 5-0. Ο Κέβιν Μιραλάς βάζει το θαυμαστικό στην εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε και τελείωσε μόνος του τη φάση και σπέβδει να χαθεί των συμπαικτών του για το 5-0 με το 13ο προσωπικό που κάνει κίνηση. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό και με πλασέ νικάει τον Σάκα. Το σουτ που γίνεται